Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο Μίκης της Χίου, ο Μίκης της Ελλάδος, ο Μίκης ολόκληρου του πλανήτη. Εμείς όμως είμαστε περήφανοι, ιδιαίτερα περήφανοι, γιατί εδώ αντίκρισε το πρώτο φως, εδώ πήρε την πρώτη αναπνοή του, γιατί εδώ γεννήθηκε. Συνεπώς, ο Μίκης ως Χιώτης πρέπει να τιμηθεί με τον τρόπο που του αξίζει. Ο Δήμαρχος Χίου έκανε πρόταση, την οποία κοινοποίησε σήμερα, θα την φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόταση του Δημάρχου, την οποία απευθύνει σε ολόκληρο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι όταν ολοκληρωθεί η ανάπλαση του κήπου μας, του Δημοτικού Κήπου, μέσα από ένα έργο 4 εκατομμυρίων και καταλαβαίνει κανείς το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, να δώσουμε την ονομασία Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης και φυσικά να γίνει και πρωτομή του, η οποία κατά την πρόταση του Δημάρχου να τοποθετηθεί στην είσοδο στον κήπο από την πλευρά της πλατείας του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα. Αυτά βέβαια είναι θέματα τα οποία θα τα δουν οι γνωρίζοντες αρχιτέκτονες και ειδικοί όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Σας λέω όμως και πάλι, και είμαι περήφανος για αυτή την ελάχιστη πρόταση, γιατί το ξαναλέω ότι ο Μίκης εδώ γεννήθηκε. Είναι ό,τι πιο σημαντικό για μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία. Γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης δεν απεβίωσε, δεν πέθανε, απλά κάνει ένα μακρύ ταξίδι στην αιωνιότητα, ένα ταξίδι στο οποίο θα τον ακολουθούν γενιές και γενιές στο πέρασμα των αιώνων. Ωραία. Μουσάς, σας βγάλω και μια φωτογραφία.